Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το CNews, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για την κάλυψη όλης της Βόρειας Ελλάδας. Είναι του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με το έντονο πολιτικό ρεπορτάζ που υπάρχει και την κινητικότητα στην πλευρά της κυβέρνησης για πρόωρες εκλογές, ανασχηματισμό. Θα τα δούμε ένα. Καλησπερίζω τον Αντώνη τον Τελόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη. Ναι, καλησπέρα. Πράγματι, από ό,τι φαίνεται, πολλά ζητήματα έχουν μείνει ανοιχτά και περιμένουν την επιστροφή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το ταξίδι του στη Βοστόνη, όπου εκεί θα μιλήσει στο Boston College, ως και πρώην απόφυτος του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος, του ακαδημαϊκού αυτού ιδρύματος, και αργότερα θα παρευρεθεί και στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός. Όταν θα επιστρέψει όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι θα έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Πολλά τα ερωτήματα, κυρίως για το χρόνο της δεξιαγωγής των εκλογών και κυρίως επειδή τα σενάρια στο φιλοκυβερνητικό τύπο το Σαββατοκύριακο είχαν πάρει φωτιά, σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό και το τι θα σημαίνει αυτός για τις επικείμενες εκλογές. Δηλαδή, αν θα προχωρήσει σε ένα δομικό μεγάλο ανασχηματισμό, ίσως θα σημαίνει ότι θα πάμε σε εκλογές τέλος της τετραετίας. Αν θα υπάρξουν μικρές παρεμβάσεις, κυρίως προεκλογικού χαρακτήρα, από ό,τι φαίνεται το σενάριο για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, το αργότερα αρχές Οκτωβρίου, να είναι πιο ορατό. Από εκεί και πέρα έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα τη γνωστή έτσι, ρίση ενός μεγάλου πολιτικού αναλυτή, πως οι πολιτικοί αναλυτές υπάρχουν για να φαίνονται οι αστρολόγοι αξιόπιστοι. Μένει να δούμε τι θα συμβεί. Για να δούμε το ρεπορτάζ, που το ρεπορτάζ είναι σίγουρο πάντως υπάρχει. Για να το δούμε. Σε ρυθμούς ανασχηματισμού κινείται η πολιτική συζήτηση, καθώς έχουν αναζωοποιηθεί τα σενάρια για αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο το αμέσως προσεχές διάστημα. Γαλάζιες πηγές αναφέρουν ότι αν οι κάλπες στηθούν το φθινόπωρο, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου και θα είναι διορθωτικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση ωστόσο που ο Πρωθυπουργός εμείνει στην εξάντληση της τετραετίας, όπως διαβεβαίωσε ο Γιάννης Οικονόμου, θα δρομολογηθούν ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας. Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει καθημερινά την προσπάθεια για να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας απέναντι σε αυτές τις πρωτόγνωρες, τις πολύ δύσκολες συνέπειες που έχουμε εξαιτίας των πολλαπλών και αλλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων. Μέχρι τότε θα συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργούν συνθήκες και προϋποθέσεις δυναμικής ανάπτυξης για τη χώρα, για επενδύσεις, για να βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Μέχρι τότε θα συνεχίζουμε την προσπάθεια για ολοκλήρωση μεγάλων έργων, το Πάτρα Πύργος, τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα και στο τέλος της τετραετίας, με αυτή τη δουλειά, με τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει καθαρή εντολή για σταθερή διακυβέρνηση και αυτοδύναμη Ελλάδα. Όπως εκτιμούν, γαλάζιοι αξιωματούχοι θα αξιοποιηθούν σε υπουργικές θέσεις βουλευτές από περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Ανεξαρτήτως της εκδοχής που θα προκριθεί, ο επόμενος ανασχηματισμός θα ανταποκρίνεται στον στόχο της διεύρυνσης προς το πολιτικό κέντρο. Σχετικά σήματα απέστειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΣΥΠΑ, αναφέροντας ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να κυβερνάει από το κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Έχουμε μεγάλη αγάπη για τις αρχές μας, αλλά η έμφαση στο κέντρο είναι μια λύση στο να αντιμετωπίσουμε την ακραία πόλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου έχουν βρεθεί συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη που φαίνεται πως ενδιαφέρονται πρωτίστως για το κυνήγι του Σταυρού, αλλά και στελέχη που με δημόσιες παρεμβάσεις τους ανοίγουν θέματα πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι κίτρινες κάρτες έχουν ήδη σταλεί και τώρα μένει να φανεί αν θα ακολουθήσουν οι κόκκινες κάρτες. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας και τη δήλωση αυτή επανέλαβε κατά τη μήνυ περιοδία του στον Βόλο την περασμένη Παρασκευή. Η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας για την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού της έργου. Ξέρουμε ότι μας έπεσαν πάρα πολλά και αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά πιστεύω με πείσμα και με προσωπικότητα της να ξεπεράσουμε και τις τωρινές δυσκολίες της ενεργειακής κρίσης. Γνωρίζετε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πολύ σύντομα και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, του λογαριασμού
του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία και θα κρυφθούμε συνολικά για το έργο μας. Ένα έργο το οποίο έχει εθνικά χαρακτηριστικά, περιφερειακά χαρακτηριστικά και τοπικά. Και επειδή, όπως έλεγα και πριν, εμείς επιμένουμε στο ρεπορτάζ, το οποίο έχει την αξιοπιστία του, για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Νίκο του Σπιτσέρη για τις προώρες εκλογές. Υπάρχει και η δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Νίκο. Ναι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Καβάλα δήλωσε ότι εκτιμά ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί θεσμικά και οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Επισημαίνω ότι και ο ίδιος αυτό επιθυμεί, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις που ο ίδιος τρέχει ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά από εκεί και μετά τόνισε αυτό που είναι γνωστό, ότι εν τέλει το αν τυχόν θα υπάρξει προσφυγή νωρίτερα στην Κάλπη, αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι καθαρά ζήτημα του Πρωθυπουργού και ουδενός άλλου. Να δούμε λιγάκι τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο νου του να εξαντλήσει την τετραετία. Εγώ είμαι υπέρ των εκλογών στο τέλος της τετραετίας, γιατί έχω να τελειώσω 2-3 ακόμη υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας. Απάντησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε σχετική ερώτηση για τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Αυτά είναι αποφάσεις που παίρνει ένας άνθρωπος ή ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναλύει τα δεδομένα και επιλέγει τον πολιτικό χρόνο. Εγώ έχω την άποψη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως θεσμικός και θεσμικά σκεπτόμενος, άλλωστε όπως και έχει δηλώσει, έχει κατά πρώτο στο νου του να εξαντλήσει τετραετία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι συγκυρίες μεταβάλλονται συνεχώς, τα δεδομένα μεταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμα του προνόμιο, δική του η απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των εκλογών στο τέλος της τετραετίας, γιατί μεταξύ άλλων έχω βάλει και το δικό μου πρόγραμμα και θα ήθελα να τελειώσω 2-3 ακόμα μεγάλα θέματα που έχουν να κάνουν με το δικό μου χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση όμως, και όπως και να έχει το πράγμα, ατύπως και το βλέπεις αυτό και από την κίνηση όλων, η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο. Δεν θέλω να παραλείψω, να σας πω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι διπλές. Επομένως, η χώρα θα περάσει μια περίοδο 2 μηνών περίπου, όπου στην ουσία δεν θα έχει εκλεγμένη και σταθερή κυβέρνηση. Με ό,τι και αυτό, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Επομένως, η απόφαση του χρόνου των εκλογών είναι μια απόφαση που έχει πολλές παραμέτρους και πρέπει να ληφθεί με πολύ περίσκεψη. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και φάνηκε για μία ακόμη φορά και στις επαφές με τον πρόεδρο Biden, στις οποίες είχα την τιμή να συμμετέχω, ενώ η στρατηγική σχέση των δύο χωρών βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Αφενός λόγω της εξαιρετικής παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που άδραξε την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκε το βήμα που του δόθηκε να μιλήσει δηλαδή στο Κογκρέσο σε κοινή συνεδρίαση των δύο μεγάλων νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, Κογκρέσου και Γερουσίας, και κέρδισε με τη συγκρότησή του, με το λόγο του, με τη συνολική του παρουσία την εκτίμηση και τις επιθυμίες στην ουσία του συνολικού πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα φάνηκε για μια ακόμα φορά και στις επαφές με τον πρόεδρο Biden, στις οποίες είχα την τιμή να συμμετάσχω κι εγώ, και στις επαφές με τα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων Γερουσίας και Κογκρέσου, και στις υπόλοιπες επαφές που γίνανε κατά το τρίμερο τούτο, ότι η Ελλάδα εκτιμάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνεπής, αξιόπιστος και σωστός εταίρος. Η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο. Τα επιχειρήματά μας, τα εθνικά μας δίκαια εισακούγονται από την υπερδύναμη με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Και βέβαια όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, το καθαρά αμυντικό, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι αποσπάσαμε την έγκριση του Προέδρου Biden, άρα της Αμερικανικής κυβέρνησης, για την είσοδο στο πρόγραμμα των F-35.
Και λέω είσοδο στο πρόγραμμα των F-35 γιατί δεν είναι μια αγορά που θα γίνει σε ένα ή δύο χρόνια. Και ούτε βέβαια προκύπτει ανάγκη να χρηματοδοτηθεί αυτή η αγορά. Έχουμε κάνει το σχεδιασμό μας, ξέρουμε ότι οι δαπάνες για την άμυνα κοστίζουν αρκετά, έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και ανυπολόγιστο, όπως συνηθίζω να λέω, εθνικό όφελος. Επομένως, σχεδιάσαμε και την αγορά των F-35 στην επόμενη επταετία, γιατί νωρίτερα δεν βλέπω και σήμερα να υπογράψουμε ακόμα να είναι έτοιμο να παραδοθούν αεροπλάνα με όλους αυτούς που τα ζητάνε από όλο τον κόσμο. Έπρεπε όμως για λόγους πολιτικούς και συμβολικούς η Ελλάδα να πάρει το πράσινο φως του Προέδρου των ΗΠΑ για την εισαγωγή σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό και έγινε και επομένως έχουμε κάθε λόγο να δηλώνουμε ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Στην πορεία θα το σχεδιάσουμε και οικονομικά, στην πορεία αρκετά χρόνια αργότερα θα βρούμε και τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα και όχι αμέσω αποδόσεως ζητήματα. Τέλος καλό όμως, όλα καλά ως προς το αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε βέβαια. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βάζουμε στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Αρβανιτίδη, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μιλούμε. Λοιπόν, σε εσάς κυριάρχησε το συνέδριο, να μας ενημερώσετε τι έγινε εκεί. Τι αποφάσεις πάρθηκαν, πώς βγαίνει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ την επόμενη μέρα, αν έχουμε κάτι νεότερο για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα της πολιτικής επικαιρότητας, τα όσα ακούγονται δηλαδή, προώρες εκλογές, ανασχηματισμός, να δούμε λίγο τον κλιματικό νόμο που είναι στον τομέα σας, μιας και είστε τομεάρχης ενέργειας, για να σας ακούσουμε. Και με βγάζετε από τη διαδικασία, έχουμε ακρόαση των φορέων. Α, είναι επιτροπή, επιτροπή. Έχω συγκριθεί, από την πουλή σας μιλάω. Ειλικρινά, με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που ξεκίνησαν από τη συμμετοχή τόσων πολιτών στην εκλογή 280.000 του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέο πρόεδρο, λοιπόν, οδηγηθήκαμε στις διαδικασίες συγκρότησης του συνεδρίου μας, στην εκλογή συνέδρων. Και τώρα, σε μια πανηγυρική διαδικασία, εκατοντάδες μέλη τοποθετήθηκαν στις τρεις αυτές μέρες, αναζητώντας βήμα-βήμα τη νέα ταυτότητα, τη σοσιαλδημοκρατική μας ταυτότητα. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε κλίμα αισιοδοξίας. Πολύς νέος κόσμος ειλικρινά συμμετείχε στις διαδικασίες του συνεδρίου μας. Και τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε την πρώτη ενσωμάτωση των 3.600 ψήφων από τις 4.300 σχετικά με τη συγκρότηση της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Ολοκληρώνεται λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη συμμετοχή των πολιτών τη συγκρότηση μας ως πολιτικός φορέας και τη νέα κεντρική μας επιτροπή. Αυτό μας γεμίζει και αισιοδοξία αλλά και μεγάλη ευθύνη, διότι από εδώ και πέρα ξεκινά η περίοδος συνομιλίας μας με την κοινωνία, οικοδόμησης της δικής μας πρότασης, της σοσιαλδημοκρατικής πρότασης για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της χώρας. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε, να χτίσουμε ψηφίδα-ψηφίδα τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, κάτι που ξέρει να κάνει και έκανε πάντα το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής. Και τώρα καλούμαστε να το ξανακάνουμε. Υπάρχει λοιπόν το κλίμα, η αισιοδοξία, η διάθεση και καλή μας αρχή λοιπόν στη νέα μας αυτή πορεία. Έχετε χρόνο ή θα πάμε σε εκλογές προώρα και πού προσδιορίζετε εσείς τις εκλογές? Είναι το θέμα που μας απασχόλησε πριν με τους συναδέλφους, τους οποίους θα τους δούμε και αμέσως, και τον Νίκο τον Σπιτσέρη και τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντιλαμβάνομαι, επειδή οι Έλληνες μας αρέσει πάρα πολύ να πολιτικολογούμε και ιδιαίτερα στα διέξοδά μας να ψάχνουμε λύσεις δια των εκλογών. Ενώ τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο σύνθετα και είναι μπροστά μας και τα οικονομικά και τα εθνικά μας και η μεταβολή συνολικά στο οικονομικό γίγνεσθε και όχι μόνο του κόσμου. Αυτό που μπορώ να πω είναι όταν μια κοινωνία αμφισβητεί την απόλυτη δήλωση του Πρωθυπουργού αλλεπάλληλες φορές και του κυβερνητικού προσώπου ότι θα εξαντλήσει τετραετία και συνεχίζουμε τα σενάρια του πότε θα γίνουν εκλογές, κάτι δεν πάει καλά. Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι μια κυβέρνηση μπορεί να παίξει στα ζάρια τη χώρα. Μια κυβέρνηση λοιπόν θα πάει σε εκλογές γιατί τη βολεύει, γιατί αμέσως μετά έρχονται πιο δύσκολα. Δηλαδή θα κλέψει η κυβέρνηση, θα κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Ο πρωθυπουργός θα κοροϊδέψει και θα πει: με βολεύει τώρα να πάω σε εκλογές γιατί ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Κοιτάξτε, πρέπει να συνηθίσουμε σε ολοκλήρωση των κυβερνητικών κύκλων και οι κυβερνήσεις να κρίνονται επί του αποτελέσματος. Σε αυτή την περίοδο των 4 χρόνων, των 3 χρόνων τώρα, σύμφωνα με τη δήλωση του Πρωθυπουργού, η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές
το Μάρτιο, στο τέλος της τετραετίας, δίνοντας και ένα χρόνο, αν χρειαστεί, δεύτερων εκλογών. Από τότε που εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, ξεκινήσαμε το πρώτο τρίμηνο να τα κάψει την απλή λογική. Κάθε τρίμηνο, λοιπόν, εμφανιζόταν και μια χρονική στιγμή πιθανότητας εκλογών. Ας σοβαρευτούμε όλοι, και πριν από όλους οι πολιτικοί, ας αναζητήσουμε συνενέσεις, ας πάψει η επικοινωνία να είναι την πρώτη επιλογή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει και να κριθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Εκλογές γίνονται μόνο όταν το θελήσει ο Πρωθυπουργός πριν τελειώσει η θητεία του, η διάρκεια, ή για ιδιαίτερους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ίδια τη χώρα. Ναι. Ας συνηθίσουμε λοιπόν σε αυτό, γιατί αυτό είναι το πολιτικά ορθό. Και κλείνοντας θα πω, αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει κάτι άλλο, τότε θα είναι απλά ένας ψεύτης. Ναι. Ο οποίος άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Αν δεν προκύπτουν βέβαια έντονα γεγονότα τα οποία απεύχομαι και τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα. Πάω στον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να πιαστώ από την τελευταία αποστροφή του κυρίου βουλευτή σχετικά με τις συνενέσεις. Και επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για την απλή αναλογική και το κατά πόσον θα πρέπει τα κόμματα, οι δυνάμεις που θα προκύψουν μετά από τις εκλογές της απλής αναλογικής να σεβαστούν έτσι, την εκλογική διαδικασία. Νομίζω έχει τοποθετηθεί σχετικά και ο κύριος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας πως πρέπει όλα τα κόμματα πρέπει να σέβονται τις διαδικασίες, οπότε δεν νομίζω πως έχει πρόθεση να κάψει την απλή αναλογική. Αυτό θα απαιτήσει προφανώς ίσως κάποια συνεργασία, κάποια συνένεση, κάποια συμμαχία, τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς αυτό μπορεί να είναι δυνατό, αν υιοθετηθούν, ας πούμε, απόψεις που ακούστηκαν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος καταφέρθηκε με ανίκιους χαρακτηρισμούς, νομίζω με χαρακτηρισμούς που δεν τιμούν ούτε τη δική του ιστορία, το πολύ σημαντικό του παρελθόν στην πολιτική ζωή της χώρας, για βιτιοφόρα, για απόπατο, απευθυνόμενος κυρίως σε στελέχη και σε πολίτες οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Άρα, παίρνετε αποστάσεις από αυτό ή και αν όχι, πώς είναι δυνατόν να συγκλίνετε με τους ανθρώπους που θεωρείται ουσιαστικά ποντίκια που κατέληψαν ένα καράβι? Καταρχήν, πολλές φορές το να φροντιζόμαστε συναισθηματικά εμείς στον δικό μου πολιτικό χώρο δικαιολογείται εξαιτίας του ότι υπεύθυνα αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της χώρας και κανείς δεν οδηγείται την έλευση όσον αφορά τη διαδικασία της διαχείρισης των προβλημάτων της χώρας από το 9 έως το 12. Αυτό διαμορφώνει μια πικρία, διότι αμέσως μετά όλοι ακολούθησαν αυτά που κάναμε και εμείς δυσανάλογα σηκώσαμε το τίμημα αυτής της προσπάθειας που κάναμε. Πετυχημένα ή όχι, αυτό κρίνεται. Αυτό είναι πρώτα. Λίγο ανεπίκαιρη αυτή η πικρία, θεωρείτε? Όχι, όχι. Δηλαδή όχι. Έχουμε καινούργια πολιτικά επίδικα μπροστά μας. Προφανώς. Αυτό το είπα απλά για να δικαιολογήσω καμιά φορά η συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει στον πολιτικό μου χώρο και ιδιαίτερα από πρόσωπα όπως Απόστολος Κακλαμάνης. Νομίζω όμως ότι αυτό που ακούστηκε κάθε υπερβολή βεβαίως δεν αφορά τους πολίτες. Οι πολίτες κάθε φορά επιλέγουν ανάλογα με το πώς αισθάνονται και τις προτάσεις τις οποίες έχουν μπροστά τους. Αυτό αφορά διάφορα στελέχη, το οποίο ήταν της μόδας τα τελευταία χρόνια να μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα και ίσως και στελέχη που είχαν ευθύνη διακυβέρνηση. Αυτό που μπήκε ως φραγμό στο συνέδριο είναι η διαδικασία ότι δεν έχουν χώρο στο δικό μας χώρο αυτοί που έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές και ενώ στελέχη τα οποία συμμετείχαν σε προηγούμενες περιόδους στη διακυβέρνηση της χώρας. Να το κλείσω λοιπόν αυτό και να πω στο κύριο ερώτημα το οποίο αφορά τις συνθέσεις. Κοιτάξτε, τα κόμματα δεν είναι πολιτιστικοί φορείς να λένε ωραίες κουβέντες. Σαφώς υπάρχουν για να παρουσιάζουν στους πολίτες ορατές κυβερνητικές προτάσεις, να αποτιμάτε αυτή τους πρόταση στις εκλογές και το μεγάλο ζητούμενο κάθε φορά είναι η κυβερνησιμότητα στη χώρα. Αυτό είναι η πολιτική και έτσι πορευόμαστε. Εμείς διαπιστώνουμε και διαπιστώθηκε από πολλές τοποθετήσεις στο συνέδριο ότι μεν κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα τα οποία χειρίστηκε ή παίρνει πολύ χαμηλούς βαθμούς, εξαντλείται σε μια επικοινωνιακή προσέγγιση των θεμάτων και διαμορφώνει ένα ελιτισμό, τον ελιτισμό του μακτήμου, των αρίστων και ένα επιτελικό κράτος το οποίο για μας έχει αποτύχει. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση που είναι νοπή, η αξιωματική αντιπολίτευση εννοώ, που είναι νοπή η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει αποδείξει ούτε στο λόγο ούτε στις πράξεις ότι κατάλαβε τίποτα από αυτά τα οποία συνέβησαν στη χώρα
και με ένα απλά λαϊκίστικο τρόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει με υποσχέσεις πάλι το αύριο. Απέναντι σε αυτό, εμείς υπεύθυνα οικοδομούμε σοβαρές προτάσεις που άλλες φορές κάποιος μας κατηγορεί ότι είναι από τη μια πλευρά και κάποιες φορές από την άλλη. Έτσι είναι ο ρόλος. Όταν υπάρχουν δύο πόλοι, τότε αναγκαστικά, όποια επιλογή και να έχει, κάποιος μπορεί να σου πει ότι η επιλογή σου αυτή ταιριάζει πιο πολύ στον ένα και στον άλλον. Εμείς λέμε, τι θα πει ταιριάζω. Η προοδευτική αντιμετώπιση των πραγμάτων, η σοσιαλδημοκρατική αντίληψη, που ποτέ δεν κάναμε εκπτώσεις σε αυτό, είναι συγκεκριμένη και είναι ταυτότητα και στοιχείο του DNA αυτής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε με τα καλά μας και τα άσχημά μας στις περιόδους που κυβερνήσαμε σηματοδοτήσει απόλυτα την εξέλιξη ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να θυμηθούν αυτό και συγχρόνως, και εκεί θα κριθούμε, οικοδομούμε πρακτικές πολιτικές για το αύριο και για τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Σε αυτό θα κριθούμε και καλούμε γι' αυτό να μας κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Όταν αυτό συμβεί και αποτυπωθούν τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά και η κρίση του ελληνικού λαού είναι ξεκάθαρος, είναι η βούλησή του και δεν είναι οι δημοσκοπήσεις και πώς παρουσιάζονται αυτές και ποιες αναγωγές γίνονται και αμέσως μετά μπαίνουν τα ερωτήματα. Όταν λοιπόν αποτυπωθεί η βούληση του ελληνικού λαού, τα κόμματα οφείλουν να πάρουν τις ευθύνες τους. Εμείς τότε λοιπόν με την πρότασή μας, με την αντίληψή μας, θα συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση η οποία θα οικοδομηθεί. Αν ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν θεωρεί ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση, η αυτοδυναμία την οποία μακράν θεωρώ ότι απέχει, είναι η λύση, ας το πει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καλέσει σε οποιαδήποτε συστράτευση, ας πει σε ποια κατεύθυνση. Εμείς, στην τρίτη εντολή, η οποία θα έρθει και σε εμάς, αυτός είναι ο κύκλος, αυτές είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας και τότε ας τοποθετηθούν οι άλλοι. Είστε ανοιχτοί δηλαδή σε συνεργασία και με τους δύο. Αν υιοθετήσουν κομμάτια από την ατζέντα που θα θέσετε. Δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν. Σε προγράμματα πρέπει να συγκλίνουμε. Τέτοιες συνεργασίες ανάγκες, τέτοιες συνεργασίες και παράτερες, αναγκαστήκαμε να κάνουμε στη συνέχεια της προσπάθειας του 9-12, την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, και το πληρώσαμε και αυτό, και εκείνη την ευθύνη. Και ο κ. Τσίπρας στην επόμενη περίοδο συνεργάστηκε πριν ακόμα τελειώσει η εκλογική βραδιά με τον κ. Καμένο. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία τα δοκιμάσαμε αυτά τα σχήματα των προσώπων, μακριά από τα πρόσωπα, οι πολιτικές έχουν αξία. Ας τοποθετηθούν λοιπόν τα δύο άλλα κόμματα επί αυτού το οποίο εμείς θα καταθέσουμε και οι συνθέσεις, οι επίπονες συζητήσεις και συνθέσεις, κάτι που δεν δοκιμάστηκε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική σκηνή, είναι μπροστά μας. Τι δεν έχουμε κάνει, δεν συζητάμε ποτέ με προτάσεις, δεν δεσμευόμαστε και η πίεση των γεγονότων μας οδηγεί σε άλλες περιόδους σε συνεργασίες. Αυτό λοιπόν έχει τελειώσει. Ναι. Επίσης, κύριε Αρβανιτίδη, προσέξτε λίγο κάτι τώρα. Είπατε κάτι το οποίο είναι είδηση. Η εντολή έτσι γίνεται. Πάει στο πρώτο κόμμα, εάν δεν σχηματίσει, πάει στο δεύτερο και πάει στο τρίτο. Εάν πάει στο πρώτο κόμμα και συζητήσει μαζί σας, θα αρνηθείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αν πάει στο δεύτερο και αρνηθείτε. Θα έρθει σε εσάς. Τι θα αλλάξει όταν θα έρθει σε εσάς η εντολή για να συνεργαστείτε είτε με το πρώτο είτε με το δεύτερο? Τι θα αλλάξει? Οι πολιτικές θα είναι ίδιες. Αυτές θα συζητήσετε, αυτές θα βάλετε στο τραπέζι. Έχει να κάνει με τα πρόσωπα, δηλαδή να το πούμε καθαρά τώρα στον κόσμο. Με τα πρόσωπα έχει να κάνει, γιατί τα πρόσωπα λέτε δεν τα θέλετε εσείς. Δεν σας αρέσουν να μιλάτε για πρόσωπα. Αυτό λέτε τώρα όμως. Αυτό καταλαβαίνετε. Για εξηγήστε το λίγο για να το καταλάβω αλλιώς. Όταν λοιπόν μπει στο τραπέζι, καταρχήν, το ποια τι ποσοστά θα πάρουμε για μας, η προσπάθειά μας είναι να πάρουμε το μέγιστο ποσοστό. Σωστό. Εμείς επιλέγουμε να είμαστε δεύτεροι, τουλάχιστον. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές. Ανάλογα λοιπόν με τον κύκλο των εντολών, υπάρχει κάθε πρόταση που μπορεί να διαμορφωθεί, ποια κατεύθυνση και πώς λύνονται τα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν οδηγηθούμε μετά στη συζήτηση που αφορά, είναι για εσάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ενεργειακά, ποιος μπορεί να συμφωνήσει με την πολιτική την οποία κάνει η κυβέρνηση. Αλλά λέμε, αλλά κάνουν οι συγκεκριμένοι. Όταν λοιπόν βάλεις για την ατζέντα αυτή που πιστεύεις και αυτό θα οικοδομήσουμε το επόμενο διάστημα ως προτάσεις, τις αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία που πρέπει να οδηγηθεί και ποιο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που το εξασφαλίζει. Όταν λοιπόν το καταθέσεις, άλλοι τοποθετούνται και μετά έρχεται με ποια πρόσωπα. Εμείς δυστυχώς στην ελληνική πολιτική σκηνή αρεσκόμαστε με ποιον ή όχι με το πώς. Διεκδικείται το ρόλο του αντίβαρου, δηλαδή σε οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα προκύψει. Όπου
μας τοποθετήσει ο ελληνικός λαός είναι συζήτηση μετά την κρίση του ελληνικού λαού. Για μένα, προτάσεις, ιδέες και ο δικός χάρτης υλοποίησης είναι το κρίσιμο και ας τοποθετηθούν όλοι, όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Και αυτό, ανάλογα με το ποσοστό θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θεωρώ ότι πρέπει να καταθέσουμε τη συζήτηση. Την βεβαίως τη θέση την εκφράζει ο κ. Ανδρουλάκης. Σας είπα προσωπικά πώς αντιλαμβάνομαι και πώς τοποθετούμε απέναντι στα γεγονότα τα οποία θα έρθουν. Ναι. Η χώρα θα κυβερνηθεί έτσι ή αλλιώς, είτε με αλλεπάλληλες εκλογές όπως επιδιώκει ο κ. Μητσοτάκης, που δεν ξέρω αν τελικά θα οδηγεί κάπου αυτό. Γι' αυτό τα ποσοστά που θα πάρουμε και γι' αυτό δουλεύουμε, και γι' αυτό θα δουλέψουμε, έχουν αξία για το πώς θα προχωρήσει η χώρα από εδώ και πέρα. Διεκδικούμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη για μας, αυτό το ενδιαφέρον να το μετασχηματίσουμε σε θετική επιλογή της κοινωνίας απέναντι στις προτάσεις μας. Νίκος Πιτσέρης, και να κλείσουμε. Και στο τέλος θα μας πείτε για τον κλιματικό νόμο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Νίκο, να κλείσουμε τα πολιτικά. Νίκο, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Κύριε Βανιδίδη, είπατε προηγουμένως ότι η συμπόρευσή σας με τη Νέα Δημοκρατία, τόσο από το 2009 μέχρι το 2012, όσο και μετά το 2012. Από το 2010. Από το 2012 και μετά. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε πλάτη. Πήγε στα ζάπια όταν η χώρα είχε τεράστια προβλήματα. Για να είμαστε ακριβείς. Είπατε λοιπόν ότι η συμπόρευσή σας με τη Νέα Δημοκρατία σαφώς και σας έβλαψε. Το γεγονός αυτό θα παίξει ένα ρόλο σημαντικό στην όποια απόφαση λάβετε την επομένη των εκλογών. Και συμφωνώ μαζί σας ότι φυσικά η δύναμη που θα πάρει ο καθένας θα παίξει έναν ρόλο καταλυτικό στο ρόλο που θα παίξει μετά τις εκλογές. Αλλά το γεγονός αυτό θα το λάβετε υπόψη, θα βαρύνει στην απόφασή σας. Αυτό είναι επιλογή των οργάνων, του Προέδρου μας και των διαδικασιών. Όλοι είμαστε πιο ωρίμοι και βεβαίως ό,τι συμβαίνει στον καθένα μας, όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, στη ζωή, προσμετράτε. Αλλά είναι μια απόφαση, επιτρέψτε μου, δεν αποφασίζω εγώ. Λέω την άποψή μου, συνδιαμορφώνω. Να είστε σίγουρος όμως ότι σε αυτή την παράταξη το κύριο είναι η πατρίδα και οι πολίτες. Με αυτό το γνώμονα νομίζω ότι θα πορευτούμε και στη συνέχεια. Τη στάση της υπευθυνότητας. Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Άλλες φορές το πληρώσαμε και τώρα συνεχίζουμε γιατί έτσι πιστεύουμε λύνουν τα προβλήματα. Με εκλογές δεν λύνονται προβλήματα. Με εκλογές μηδενίζουμε και κάνουμε νέες αρχές. Τα μεγάλα προβλήματα όμως είναι μπροστά μας. Και πιστέψτε με, από τον κάθε πολίτη μέχρι τον κάθε πολιτικό σχηματισμό πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα αυτό. Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας και είναι για όλους μας. Ο κλιματικός νόμος, τον οποίο συζητάτε τώρα στη Βουλή, υπηρετεί την πατρίδα, τους πολίτες, απαντάει στις προκλήσεις του μέλλοντος. Διαμορφώνει συνθήκες αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχουν οι πόροι για να τα ακολουθήσουμε. Θα μείνουν άνθρωποι πίσω. Θα έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Θα έχουμε επιπρόσθετη φτώχεια. Για πείτε μας τώρα. Εδώ είναι το ζουμί τώρα. Εξαιρετικές παρατηρήσεις σας και αυτό είναι τα ζητούμενα. Αν θυμόμαστε όλοι, εμείς ένα χρόνο πίσω πήραμε την πρωτοβουλία με την ανίμνηση τη Φόφη Γεννηματά να καταθέσουμε το πλαίσιο με το οποίο έπρεπε να οδηγηθούμε σε ένα κλιματικό νόμο. Εξαιτίας της επιστολής που απέφθηνε στους άλλους αρχηγούς, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στις επιτροπές ευρωπαϊκών, οικονομικών, παραγωγής και εμπορίου και περιβάλλοντος έγινε μια πανηγυρική συνεδρίαση για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Απολύτως τίποτα δεν συνέβη. Εμείς βάλαμε ένα πλαίσιο πώς έπρεπε να οδηγηθούμε στον κλιματικό νόμο, βάλαμε ένα πλαίσιο τι πρέπει να περιλαμβάνει και βάλαμε το σοβαρότερο, τη διαγενειακή ανάγκη συμμετοχής των νέων ανθρώπων, διότι ο νόμος αυτός και η μετάβαση, η πράσινη μετάβαση, αφορά τις νέες γενιές. Βάλαμε τα επίδικα, τα ζητούμενα 10 ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει ο κλιματικός νόμος και με ποια διαδικασία διαβούλευσης έπρεπε να συμβεί αυτό. Δυστυχώς. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Όχι τέτοια. Υπήρξε μια τυπική διαδικασία ενός νόμου. Επί της ουσίας, ο κλιματικός νόμος πρέπει να είναι η ομπρέλα, η κατεύθυνση, κάτι σαν το Σύνταγμα δηλαδή, που είναι στην πολιτική, το οποίο από κάτω θα εξειδικευόταν, θα είχε ειδικά προγράμματα, θα είχε πόρους όπως λέτε, θα πρασίνιζε ο προϋπολογισμός με δεσμεύσει ένα Υπουργείο στόχους τους οποίους έπρεπε να πετύχει, θα υπήρξε δέσμευση για προετοιμασία ακόμα και στα σχολεία, ακόμα και άλλες κλινικές ομάδες, προκειμένου να γίνει κτήμα των ανθρώπων ένας άλλος βιώσιμος τρόπος ζωής.
έπρεπε να είχαν προβλέψεις, ακόμα και ασφαλιστικές, όσον αφορά τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που πλήττονται από την κλιματική ανταλλαγή. Ανταυτού η κυβέρνηση σε ρύθμιση που φέρνει βάζει υποχρεωτική ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες και δεν βλέπει το θέμα ενός συνεγγυητικού κεφαλαίου όπου ιδιώτες, κράτος και πολίτες θα συμμετείχαν σε όλο αυτό προκειμένου να υπάρχουν αποζημιώσεις για τους ανθρώπους οι οποίοι υπόκεινται τις συνέπειες των αλλαγών του κλίματος. Όλο αυτό είναι αλλιώς. Είναι αυτό που σας προηγούμενα περιέγραφα. Με ποια οπτική γωνία βλέπει κάποιος το πρόβλημα? Η κυβέρνηση οδηγήθηκε στο να κάνει ένα ΕΣΕΚ, δηλαδή να βάλει κάποιους στόχους προκειμένου, όπως το 30, σχετικά με τους καυστήρες πετρελαίου, όπως τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Αυτοί οι στόχοι περιέχονται ή μπορούν να περιέχονται σε ένα ΕΣΕΚ. Δεν είναι κλιματικός νόμος. Κλιματικός νόμος είναι η αντίληψη που πρέπει να διέπει συνολικά την κοινωνία, οι δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να διέπουν την παρακολούθηση των πραγμάτων αυτών, η εγγύηση, όπως είπατε, αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, του τρόπου με τον οποίο παράγουμε ενέργεια, της ενεργειακής δημοκρατίας. Αντίστοιχα ζητήματα παίρνουν η κλιματική δημοκρατία και οι ανάγκες που έχουμε να συμμετέχουμε όλοι στο καινούριο. Αν τελικά η πράσινη μετάβαση είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νοιαστούν όμιλοι και επιχειρήσεις, αυτό είναι βίαιη μετάβαση. Μάλιστα. Αυτό αφήνει πάρα πολύ πίσω. Δεν θα ρωτήσω τι θα πράξετε, επειδή ακόμη εξαντλείται το διάλογο στις επιτροπές. Την Τετάρτη θα πάει προς ψήφιση, έτσι? Την Τετάρτη θα πάει. Τετάρτη σε Ολομέλεια νομίζω θα υπάρξει και συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Απλά απεύχομαι και αυτό να είναι μια επίπεδη απλά νομοθετική διαδικασία, η οποία δεν αφήνει ακριβώς αυτό το αποτύπωμα που πρέπει να αφήσει. Και αυτό επικεντρώνω με κλείνοντας από τη δική σας ερώτηση, για να δείτε για το ίδιο πράγμα πώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς λοιπόν θα μείνουμε στη δική μας προσέγγιση, η οποία κατά την άποψή μας βάζει την κοινωνία μέσα, που αυτή θα υποστεί ό,τι υποστεί από αυτές τις αλλαγές, και εγγυόμαστε ή προτείνουμε την εγγύηση των δικών της δικαιωμάτων, διότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αφήσει από καίδια κοινωνικά πίσω της. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αρβανιτίδη για την παρουσία του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κάθε φορά για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλώ μαζί σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων, του Flash και του Center. Πάμε στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο να δούμε πώς κινούνται τα καύσιμα με την έναρξη της εβδομάδος. Είναι αυτό που λέμε δελτίο καυσίμων, πρέπει να δίνουμε. Ναι, και νομίζω ότι έχει πάψει πλέον να είναι είδηση η ενημέρωση πως μιλούμε για ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ στις τιμές καυσίμων. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία αυτών. Διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,24 πανελλαδικά και βεβαίως συναντούμε και πολύ ακραίες τιμές σε δύσβατες περιοχές. Για να δώσουμε την εικόνα της αύξησης του ποσοστού αυξήσεων, νομίζω ότι κοντά στο 7,5% κυμαίνεται η αύξηση στα καύσιμα μόνο για τον Μάιο. Από τα τέλη Απριλίου μέχρι και σήμερα, μια σημαντικότατη νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων. Παναλαμβάνω, 2,24. Ήδη έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για νέα παρέμβαση της κυβέρνησης. Το τι μορφή θα έχει, αυτή δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι αυτό που είχε πει και χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης, μίλησε, έκανε λόγο για την ανάγκη λήψης μέτρων, όχι όμως οριζοντίων, αλλά στοχευμένων. Τι σημαίνει αυτό, θα το μάθουμε στο μέλλον. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και αυτοί οι ειδικοί, οι οποίοι προβλέπουν το επόμενο διάστημα νέα εκτόξευση, η οποία μπορεί να φτάσει την τιμή της αμόλυβδης και στα 2,80. Ήδη έχουμε νησιά που έχουν 2,60. 2,60 είναι σήμερα ακριβώς. Έτσι. Και υπάρχει εκτίμηση ότι εκεί μπορεί να πάει και στα 3.
Για να βάλουμε στην κουβέντα την κυρία Ζάγκα, η οποία είναι η πρόεδρος των Βυζινοπολών Αττικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα, μέσα από την ψυχή μου. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξη, γιατί σήμερα που παρέλαβα αμόλυβδη είχε μία μικρή πτώση που δεν την είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά ακριβή και δεν είχαμε δουλειά. Ακόμα και ομολογίες επαγγελματιών ταξί λένε ότι κινήθηκαν λιγότερο. Δηλαδή η αύξηση στα καύσιμα φαίνει μειωμένη δουλειά σε όλους μας. Δεν είναι κάτι καλό, δεν το θέλει κανένας μας. Άρα αυτό σήμερα έπεσε γύρω στα 2,3 και είναι με το ΦΠΑ. Είναι κάτι, είναι λίγο, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι. Μήπως μας φέρει ένα φως, λέω. Δεν ξέρω. Ακόμα και η είδηση ότι γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια από την κυβέρνηση, που είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης, είναι καλό. Όπου ελέγχονται, λέει, και οι εταιρείες των πετρελοειδών. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, το ραντεβού που έγινε στα δηληστήρια, έγινε κατόπιν συνάντηση, έγινε ο έλεγχος κατόπιν ραντεβού, ή έγινε έτσι, αυθόρμητα, παρορμητικά, όπως γίνεται και σε εμάς? Αυτό δεν ξέρω. Και θέλω να μάθω και τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου λιγάκι να διαβάσω κάτι, κυρία Ζάγκα, όσα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχω έτσι πρόχειρα μαζί μου. Το Μάρτιο του 2022 διαβάζω ότι το βαρέλι είχε 129 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη, η αμόλυβδη, είχε 1,99. Μάρτιο του 2022 διαβάζω. Ναι. Το Μάιο του 2022 το βαρέλι είχε 108 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη είχε 2,41. Μαζί σας κι εγώ. Ακούστε τώρα, λίγο κάτι ακόμη. Τον Ιούλιο του 2014 το βαρέλι είχε 107 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη είχε 1,69 ευρώ. Δηλαδή, το βαρέλι όσο ήταν τον Ιούλιο του 2014 το βλέπουμε να είναι και το Μάιο του 2022. Το Μάιο, τον Ιούλιο του 2014 η βενζίνη έχει 1,69 και το Μάιο του 2022 έχει 2,41. Πώς το εξηγείτε αυτό? Δεν εξηγείτε. Δεν εξηγείται. Δηλαδή, πώς έχει γίνει, με τι αλχημία έχει γίνει. Μάλιστα, παραδοθήκαμε δηλαδή. Αν δεν εξηγείται, σημαίνει ότι παραδοθήκαμε. Δεν ξέρω αν παραδοθήκαμε. Δεν παραδίδομεθα ποτέ. Ποτέ. Αγωνιζόμεθα. Και γι' αυτό και βγαίνουμε οι εκπρόσωποι του τύπου και οι άνθρωποι της αγοράς και μιλάμε και διεκδικούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι αυτονοούμε, τι θέλουμε, φτηνά καύσιμα. Σωστά όμως σε ποιότητα. Και σε νούμερο και σε ποιότητα. Αυτό που διάβασα τώρα σε εσάς και το αποδέχεστε, το έχετε πει στους κυβερνώντες, το έχετε πει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, το έχετε πει στα δηληστήρια, τα έχετε πει σε αυτούς που... Γι' αυτό ζητάω ότι ενώ εμείς βγαίνουμε εκπρόσωποι από τον κλάδο και μιλάμε και λέμε οτιδήποτε, ενημερώνουμε τον κόσμο, να βγει και ο πρόεδρος από τα δηληστήρια. Συγγνώμη. Τα δηληστήρια ανακοίνωσαν υπερκέρδη από τη διήλυση του προϊόντος. Εμείς τα μαγαζιά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Και φαίνονται οι πωλήσεις μας. Άρα δεν μας φταίει ούτε ο πόλεμος, ούτε ο κακός μας ο καιρός. Εδώ υπάρχει business τώρα, υπάρχει χοντρό παιχνίδι. Έτσι, κυρία Πρόεδρε. Business. Αυτό είναι καθαρή business. Είναι καθαρή. Μάλιστα. Μα τώρα θα πούμε, είναι ισοτιμία ευρώ-δολάριο. Μα θα πούμε, έχει ευθύνη, έχει ή μάλλον φταίει. Σε ευρώ τα μετράμε. Το βαρέλι σε ευρώ το μετράμε. Λένε όμως ισοτιμία, προσέξτε τι λένε, ισοτιμία ευθύνεται ευρώ-δολάριο. Η ισοτιμία είναι σωματωμένη στην τιμή του βαρέλιου. Μετατρέπεται από δολάρια σε ευρώ και εγώ βγάζει προσέξτε την τιμή που σας διάβασα. 108 ευρώ το βαρέλι, η βενζίνη έχει 2,41. Και με 107 το βαρέλι, η βενζίνη είχε τον Ιούλιο 1,69. Έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρέπει να κάνει πίσω και να επιτρέψει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Ο ειδικός φόρος είναι οριζόντιο, αλλά είναι άδικο να υπάρχει τόσο μεγάλο ποσό πάνω στη βενζίνη. Και το άδικο του αδίκου είναι φόρο στο φόρο. Δηλαδή, ειδικός φόρος και πάνω έχουμε και το ΦΠΑ από 19-24. Και ο φόρος παίρνει τα 3/4 της τιμής. Πώς θέλετε να αναπνεύσει η βενζίνη? Πώς θέλετε να πουλήσουμε? Με τίποτα. Με τίποτα. Και όλοι αυτοί που είναι παράνομοι πουλάνε και κερδίζουν χωρίς να πληρώνουν το φόρο. Φανταστείτε τι χρήματα κερδίζουν. Φανταστείτε το αυτό.
Ναι. Και δηλαδή είναι πούνε, τραγικό. Και μην μας πούνε ότι φταίει και το εμπάργκο με τη Ρωσία, διότι μια χαρά κουβαλάνε οι εφοπλιστές από εκεί, όπως θα δείξουμε στο ρεπορτάζ. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Χονδρόπουλε? Μια χαρά φέρουν από εκεί πετρέλαιο. Λοιπόν, δίνω το λόγο στους συναδέλφους να θέσουν από ένα ερώτημα από τους τρεις σταθμούς. Λοιπόν, ξεκινάω με τη Δήμητρα τη Μακρή, από το Δίον, τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα. Μάλιστα. Αυτή η πιο στοχευμένη έλεγχη που λέει ο υπουργός ότι θα κάνουν, ότι θα γίνουν, πού μπορούν να στοχεύσουν, έχετε καθόλου εσείς κάποια ιδέα? Από ό,τι ακούω, ψάχνουν αυτούς που εστοχεδούν προς τα πάνω. Προσέξτε όμως το προς τα επάνω, πώς μπορεί και να ερμηνευτεί, αν θέλετε να σας πω. Έχουμε ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Ό,τι κερδίζαμε τέλη Αυγούστου δεν πρέπει να ξεφεύγει στο εδώ και τώρα. Εμείς, επειδή δεν υπάρχει δουλειά, όχι τώρα, από πριν, και έχουν αυξηθεί οι τιμές, εμείς κατεβήκαμε προς τα κάτω τα περισσότερα μαγαζιά για να μπορέσουμε να πουλάμε. Υπάρχει περίπτωση πολλά μαγαζιά να έχουν φτάσει στο τέρμα. Δηλαδή όσο κερδίζανε τότε, θα κερδίσουν και τώρα. Οπότε να μην είναι παράνομοι κι αυτοί. Μπορεί να είναι μερικοί, αλλά δεν όλοι παράνομοι. Εγώ πιστεύω το ψητό δεν είναι εκεί πάνω. Το ψητό είναι προς τα κάτω. Να μπει μέσα στο παρατηρητήριο τιμών η κυβέρνηση, να δει πόσο πουλάει το δηληστήριο, τα βλέπει, αυτά φαίνονται. Πόσο πουλάνε οι κύριοι, πουλάνε πιο χαμηλά από το δηληστήριο. Πώς βγαίνουν αυτοί με μαγικά? Πώς βγάζουν τα λειτουργικά τους έξοδα? Δεν γίνεται, άρα κάτι παίζει. Και να τους κάνει ελέγχους. Και αν τους πιάσει την πρώτη φορά καθαρούς, να τους πάσει τα νεύρα. Να πάει μία, δύο και τρεις φορές. Να το πάρουν οι ρυθυμάγκες ότι δεν ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Εγώ αυτό λέω, πολύ απλά. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Το αναφέρατε λίγο πολύ, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποιο λόγο, απλά, για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει τόσο ακριβή βενζίνη σε σύγκριση με άλλες χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα? Κοινό το ενεργειακό θέμα, κοινός ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, κοινή η ακρίβεια. Γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη από εκείνους? Ακούστε, δεν είναι καινούριο φρούτο ότι είμαστε ακριβοί. Καιρό φώναζα πριν γίνει ο πόλεμος, πριν ξεσπάσει το ενεργειακό, ότι είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη στη σειρά πιο ακριβή στην αμόλυβη στην Ευρώπη με το φόρο, ενώ αν κατέβει ο φόρος, φύγει, θα πάμε στην εντέκατη. Τα χρόνια του μνημονίου, από το 2010 και προς εμάς, κάθε κυβέρνηση που ερχότανε, Γιώργος Παπανδρέου, Σαμαράς και μετά ο Τσίπρας, βάζανε, προσθέτανε στον ειδικό φόρο. Και αυτό έγινε ένα μεγάλο τσουβάλι. Και ο κύριος Τσίπρας πια, ενώ είχε ξεκινήσει από το 19, έβαλε και το χεράκι του και το 23 το 24. Αυτό ήτανε. Και ήρθε τώρα και τρελάθηκε η κατάσταση. Ήμασταν ήδη ακριβοί. Και με όλο αυτό το τρελοκομείο αποτρελαθήκαμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, επειδή δείχναμε πλάνα, αυτές οι εικόνες θα είναι συλλεκτικές να γεμίζει ο κόσμος στο ρεζερβουάρ. Α, βέβαια, μην το συζητάτε. Άμα πει ο άλλος γέμισε το, τον κοιτάς. Τον κοιτάς. Έτσι ακριβώς. Κοροϊδεύει. Ναι, Γιώργος Χονδρόπουλος και κλείνω. Γιώργο. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή το ρεπορτάζ που θα παρουσιάσω. Έχουμε πληροφορίες από γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που σπάνε το εμπάργκο και φέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Δεδομένου αυτού και δεδομένου ότι εσείς δεν επηρεάζετε τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών, διατηρώντας φυσικά το κέρδος σας. Είναι δυνατόν οι τιμές να μην πέφτουν με όλα αυτά, εφόσον σπάνε το εμπάργκο? Ναι, αυτό, γι' αυτό σας λέω θέλω τα δηληστήρια. Θέλω να δω τι γίνεται με τα δηληστήρια. Γιατί αν δεν πιάσουν, αν δεν αναλύσουν την πηγή διακίνησης, γιατί εμείς αγοράζουμε τα δηληστήρια. Όταν εμένα το τιμολόγιο μου ήρθε ίδιο, εγώ είμαι τρελή να το ανεβάσω. Εγώ χάρηκα που έπρεπε. Άρα έλεγχο στα δηληστήρια χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Την πηγή διακίνησης. Και να το πω κι άλλη μια φορά, εμείς βάλαμε σαν χαϊβάνια, όπως το λέω και μην κόψετε καθόλου, σαν χαϊβάνια βάλαμε τα συστήματα ισρών και κρόων για πάταξη του λαθρεμπορίου και δεν το έχει βάλει ακόμα τα δηληστήρια. Δεν το έχει ολοκληρώσει. Καταλάβατε τι λέει η πρόεδρος τώρα? Η πηγή διακίνησης δεν έχει σφραγιστεί. Όχι. Δεν έχει σφραγιστεί. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και το μικρό που δεν έχει καλείται να πληρώσει. Α, μπράβο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια σας, βεβαίως. Γιώργος Χονδρόπουλος, να μείνουμε λιγάκι σε αυτό με τους Έλληνες εφοπλιστές με δημοσίευμα του Σπίγκελ, έτσι. Το Σπίγκελ το λέει. Το Σπίγκελ και το Τελέπολης. Δύο γερμανικοί στο τοπίο το αναφέρουν αυτό, Θόδωρε, ότι η Ελλάδα ουσιαστικά, η Κύπρο και η Μάλτα εμποδίσανε με
μεγάλη επιτυχία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το εμπάργκο της Κομισιόν στη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα δύο τα άρθρα, σύμφωνα με το Σπίγκελ, ότι παρόλο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, δεξαμενόπλια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, αντιτάσσονται στην απαγόρευση που έβγαλε η Κομισιόν πριν από περίπου ένα μήνα. Και συνεχίζουν και διακινούν ρωσικό πετρέλαιο αντίθετα με όλα αυτά που υπόθηκαν, με τις εταιρείες, τους παρόχους και τους μεταφορείς, τους εφοπλιστές, να λένε ότι έχουν προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και δεν μπορούν να σταματήσουν. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Τελέπολη, στα 2/5 των στόλων των δεξαμενόπλων των Ευρωπαϊκών που μεταφέρουν ουσιαστικά παρά το εμπάρκο το ρωσικό πετρέλαιο είναι σε Ελλάδα και Μάλτα. Και να πούμε ότι η Τελέπολης αναφέρει ότι έσκησε πιέσεις οι εφοπλιστές από Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κατάφεραν ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει εμπάρκο στην μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Αυτά αναφέρει η Τελέπολης. Με τα προηγούμενα που είπαμε, με τα προηγούμενα ακριβώς που αναδείξαμε, αυτά που διάβασα στατιστικά τι γινόταν με πολύ χαμηλότερες τιμές σήμερα, κάποιες περιόδους στο βαρέλι και η τιμή να έχει εκτοξευτεί. Και για την πίσνα που, και την εσχροκέδεια που υπάρχει, αυτό που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει το Σπίγκελ και το. Ποιο είναι Τελέπολης. Το Τελέπολης, είναι ακόμη πιο προκλητικό το πράγμα για μας. Διότι εμείς εδώ έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Οι προσπάθειες της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας να εμποδίσουν ένα εμπάργκο της Κομισιόν στην μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με ευρωπαϊκά δεξαμενόπλια στέφθηκαν με επιτυχία, γράφει το Σπίγκελ, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές υπογραμμίζοντας την ενόχληση της γερμανικής κυβέρνησης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καυγαδίζει κυρίως με την Ουγγαρία γύρω από ένα πετρελαϊκό εμπάργκο εναντίον της Ρωσίας, η διαμάχη τους επισκιάζει μια άλλη εξίσου σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των Βρυξελών και κρατών μελών, η οποία διαδραματίζεται στα παρασκήνια. Η διαμάχη δεν αφορά την εισαγωγή πετρελαίου, αλλά την απαγόρευση στα δεξαμενόπλια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα αντιτάχθηκαν σε αυτή την απαγόρευση με επιτυχία, καθώς η πρόταση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν αποτελεί πλέον μέρος του έκτου πακέτου κυρώσεων. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμα ότι τα 2/5 των στόλων δεξαμενόπλων ανήκουν σε εφοπλιστές από την Ελλάδα και τη Μάλτα, για να καταλήξει ότι οι Βρυξέλλες υποβαθμίζουν το ζήτημα και επισήμως τουλάχιστον επιμένουν στα σχέδια για απαγόρευση. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ειδησιογραφική σελίδα Τελέπολης αναφέρεται στους Έλληνες εφοπλιστές που κάνουν χρυσές δουλειές, παρακάμπτοντας ουσιαστικά το ευρωπαϊκό εμπάρκο που επιβλήθηκε τον περασμένο μήνα στο ρωσικό στόλο. Η ιστοσελίδα αναφέρεται ευθέως στους εφοπλιστές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, που κατάφεραν, ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βρυξέλλες, να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει εμπάρκο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Η γερμανική ιστοσελίδα αναφέρει ακόμα ότι οι πλεκτήτριες εταιρείες υποστηρίζουν ότι δεσμεύονται επίσης από συμφωνίες ναύλωσης και ότι ένα εμπάργκο θα απειλούσε την οικονομική τους ύπαρξη και μάλιστα υποστηρίζει ότι είχαν γίνει τεράστιες επενδύσεις πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία σε πλοία κατάλληλα για την μεταφορά LNG λόγω της αυξημένης ζήτησης. Εφοπλιστές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα κατάφεραν ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει εμπάργκο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μία πρόταση από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στις λίμνες μας. Η Δήμητρα η Μακρύ έχει το ρεπορτάζ και να ενημερώσω, Δήμητρα, ότι στη Δυτική Μακεδονία επιχειρήθηκε αυτό, στη λίμνη Πολυφίτου, που είναι μια τεχνητή λίμνη για τις ανάγκες της ΔΕΗ. Υπάρχει και το υδρολεκτικό και είχε προκαλέσει σωρία αντιδράσεων και τελικώς δεν προχώρησε. Για πες μας. Το ΕΒΕΘ έκανε μια πρόσταση και έστειλε μια επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, στην οποία την υπογράφηκε και ο κύριος Μασούτης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, καθώς επίσης και όλοι οι υπόλοιποι, και του ζητούν στην ουσία να επιλέξει αυτή τη χρήση, βάζοντας ως παράδειγμα την Πορτογαλία, η οποία μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα λειτουργήσει αρχές Ιουλίου ένα αντίστοιχο πάρκο φωτοβολταϊκών. Και βεβαίως είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια να εξοικονομήσει το κάθε κράτος και ενέργεια, χωρίς να εξαρτάται από τις συνθήκες τις γεωπολιτικές, τις γεωστρατηγικές, και να μην είναι επίφοβη όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι, για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ της Δήμητρας. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας και πιο συγκεκριμένα της λίμνης Άλκεβα καλεί
το ΕΒΕΘ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την κυβέρνηση να πράξει. Πιο συγκεκριμένα, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, την οποία βεβαίως υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, και του προτείνει στην ουσία την αξιοποίηση των φυσικών και τεχνητών λιμνών της χώρας μας μέσω της εγκατάστασης αυτές πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων με ενσωματωμένες δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι για την απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ρυπογόνες και γεωπολιτικά ασταθείς πηγές, είναι απαραίτητη η εξεύρεση λύσεων που θα οδηγούν στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών σε συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά με τα μέσα που διαθέτει πληροφορίες που θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το σκοπό και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, προτείνει την λύση της Άλκευα της Πορτογαλίας, στην οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει από τον προσεχή Ιούλιο ένα πλωτό ηλιακό πάρκο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Το πάρκο καταλαμβάνει έκταση 2 εκταρίων, όπου εγκαθίσταται 12.000 ηλιακά πάνελ με συνολική δυναμικότητα 7,5 γιγαβατορών. Επίσης, εγκαθίστανται σε αυτό μπαταρίες λιθίου με δυνατότητα αποθήκευσης 2 γιγαβατορών. Το ύψος της επένδυσης αναμένεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ και τέλος σημειώνεται ότι το σχετικό συμβόλαιο παραχώρησης υπογράφηκε το Μάιο του 2021 και η κατασκευή του έργου άρχισε αμέσως μετά την υπογραφή του. Με βάση όλα αυτά, το ΕΒΕΘ ευελπιστεί ότι ο Υπουργός θα λάβει υπόψη σοβαρά την πρότασή του, η οποία θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος στη χώρα μας και παραμένουν στη διάθεσή του για κάθε διευκρίνηση και επιπλέον πληροφορία. Αυτή είναι η πρόταση του Εμπορικοβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των πιστικών. Νίκος Πιτσέρης. Νίκο, δεν προλάβαμε να ξαποστάσουμε όσο μπορούμε να το πούμε από τον κορονοϊό. Πάμε τώρα στην ευλογιά των πιστικών. Σ' ακούμε. Νομίζω, Θόδωρε, ότι πρόκειται. Δεν ξέρω, ενδεχομένως είναι παρακινδυνευμένη η προσέγγιση μου, αλλά νομίζω και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λένε οι ειδικότεροι ημών, ότι όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι και όλη αυτή η συζήτηση δεν βοηθάει σε καμιά περίπτωση. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, κολλάει πολύ πιο δύσκολα και με πολύ στενότερες επαφές και όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τα όσα δεδομένα είναι γνωστά, δεν υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο με το κορονοϊό. Απλά αυτού του τύπου οι συναγερμοί που ηχούσαν μόνο μεταξύ των γιατρών στην προτεραιά κατάσταση πλέον παίρνουν μια δημοσιότητα, θαρρείς και οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε πανδημία. Κατά ένα συντριπτικό ποσοστό, με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή, τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και, αυτό το... και άλλωστε ναι. Είναι και η ευλογιά η οποία καλύπτεται από τη βατσίνα που έκαναν οι παλιότεροι πριν από χρόνια με εκείνο το εμβόλιο. Και ακόμη και αν χρειαστεί κάτι εμβόλιο υπάρχει, αλλά ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή η φασαρία που γίνεται και όλος αυτός ο θόρυβος μόνο κακό προσφέρει, μόνο κακό δημιουργεί, γιατί δίνει τροφή στα σενάρια συνωμοσιολογίας. Πάντως ξεκαθαρίστηκε ότι αυτό το ύποπτο κρούσμα στην Κεφαλονιά τελικώς δεν ήταν ευλογία των πιθήκων, ήταν μια απλή ευλογία. Ωραία, για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Ανεμοβλογιά έδειξε η ανάλυση του πρώτου δείγματος που ελήφθη από τον 29χρονο Βρετανό που είχε ταξιδέψει στην Κεφαλονιά. Πρόκειται για το πρώτο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας. Ο ασθενής είναι ευδιάθετος και απείρετος, ενώ παρουσίασε μια σειρά ήπιων συμπτωμάτων, μεταξύ αυτών και κάποια εξανθήματα που τον κατέστησαν ύποπτο κρούσμα και για λόγους ασφαλείας μπήκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Για το θέμα μιλά στο Σέντερ ο νομίατρος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Χρήστος Παπαδόπουλος. Τοπική ασθένεια, η οποία υπήρχε. Και μάλιστα είχαν παρουσιαστεί και κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν αρκετά χρόνια. Αυτό που, αλλά από αυτήν την άποψη δεν πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού μολύνθηκαν. Και μάλιστα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Αφρική δηλαδή δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Βέβαια, μέχρι στιγμής αυτό που έχει δείξει είναι ότι δεν είναι, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει τη δυναμική να προκαλέσει πανδημία όπως ας πούμε ο COVID. Όπως είναι ο κοροναϊός. Και μάλιστα και ο τρόπος μετάδοσης διαφέρει αρκετά. Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, δεν μεταδίδεται αερογενώς, μόνο με στενή επαφή. Και μάλιστα βλέπουμε ότι έχουμε και σεξουαλικές μεταδόσεις, σεξουαλικά μεταδεδόμενα. Από εκεί και μετά είναι κάτι το οποίο διερευνάται.
Οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν έχει αλλάξει αυτός ο ιός τόσο δραματικά, να πούμε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Το μόνο που θα πρέπει να έχουν τα κράτη να είναι σε εγρήγορση, για να δούμε πού οφείλεται αυτά τα διάσπαρτα κρούσματα που βλέπουμε σε ευρωπαϊκές και χώρες του δυτικού κόσμου γενικότερα. Πάντως, να ξέρετε ότι είναι μια ασθένεια η οποία δεν είναι άγνωστη, μοιάζει με την ευλογιά που είχαμε παλιά, και άρα υπάρχει και εμβόλιο για αυτή. Αυτό είναι το θετικό, ναι. Το εμβόλιο της ευλογιάς, δηλαδή μια συγγενούς με αυτήν, ενώ συγγενούς με αυτόν τον ιό, πολύ συγγενούς, ήταν το πρώτο εμβόλιο που έφτιαξε η ανθρωπότητα. Και ήταν και η πρώτη ασθένεια που εξαφάνισε η ανθρωπότητα. Εκτιμώ ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να χρειαστούμε ξανά να εμβολιάζεται όλος ο πληθυσμός για ευλογιά. Θα το δούμε, έτσι. Ο κόσμος δεν θα πρέπει προς το παρόν να ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Πολλές φορές τυχαίνει ασθένειες να κάνουν εξάρσεις και να σβήνουν. Δεν έχουν όλοι τη δυναμική για να κάνουν πανδημία, όπως είναι η γρήπη, όπως είναι ο κοροναϊός. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ίδιος παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι από την 1η Ιουνίου αποχωριζόμαστε τις μάσκες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί. Εντάξει, καταργείται. Ουσιαστικά βγαίνει από την υποχρέωση εκ του νόμου. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις σε κάποιον που δεν φοράει. Από εκεί και μετά όμως, ο κοροναϊός δεν έχει φύγει, δεν έχει εξαφανιστεί. Δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει κάποιος να μολυνθεί αν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με συγχρονισμό, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι κάποιος που θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του, και αυτή είναι η σύσταση γενικά και διεθνών οργανισμών, άσχετα με το αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται, θα έλεγα ότι σε ένα κλειστό χώρο με άλλους ανθρώπους μέσα, καλό θα ήταν να φοράει μια μάσκα. Και μάλιστα μάσκα αυτή που φοράτε εσείς και εγώ, υψηλής αναπνευστικής προστασίας, όχι απλή χειρουργική, γιατί όταν ο άλλος δεν φοράει, εγώ προστατεύομαι μόνο με αυτή. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ειδικά άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, άτομα τα οποία έχουν κάποια ηλικία, έχουν προβλήματα υγείας, καλό είναι να φοράνε μια μάσκα όταν βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει συγχρονισμός και συνωστισμός. Αυτό δεν θέλω να περάσει στον κόσμο, ότι ο κοροναϊός εξαφανίστηκε. Δεν εξαφανίστηκε. Υπάρχει και βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες κρούσματα ακόμα και τώρα και έχουμε και θανάτους ακόμα και τώρα. Βεβαίως πολύ λιγότερους, έτσι, και αυτό είναι το θετικό. Τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Υπάρχει και μια ανοσία στον πληθυσμό. Αλλά ο κοροναϊός θα συνεχίσει να υπάρχει. Εκτιμώ ότι όπως και με τη γρήπη θα χρειάζεται να κάνουμε κάποια ανανέωση στην ανοσία μας με κάποιο αναμνηστικό δόση εμβολίου στις αρχές του χειμώνα. Αναμένουμε τα εμβόλια αυτά να γίνουν, να επικυρωποιηθούν ως προς τις νεότερες μεταλλάξεις και νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό οι εταιρείες. Δηλαδή από Σεπτέμβριο θα έχουμε νεότερα εμβόλια, πιο επικυρωποιημένα. Αλλά θέλει πάντοτε αυτή την προσοχή που σας είπα, ειδικά για συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένους χώρους. Δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω ότι είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Βλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη, όπου στα θέματα της οικονομίας πλέον το χρέος, το ιδιωτικό και το δημόσιο είναι ορολογιακή βόμβα. Κώστα. Κυριολεκτικά, για παράδειγμα, το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 3 φορές το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας. Και αυτό ενδεχομένως κάποια στιγμή, εάν δεν βρεθεί λύση, να είναι μη διαχειρίσιμο. Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, μόνο μπορούμε να πούμε ότι στην εφορία οι ιδιώτες Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις χρωστούν περίπου το 80% του ΑΕΠ μόνο στην εφορία, ενώ συνολικά
το ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων που έχει συνεχώς ανατιμηθεί και αυτό συνεχίζεται είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και τα κόκκινα δάνεια που πολλές φορές τα περισσότερα έχουν πάει σε ξένα φαντς αλλά και σε ελληνικές τράπεζες. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος είναι 3,4 φορές πάνω από το ΑΕΠ και το ιδιωτικό χρέος 140% του ΑΕΠ. Με αυτούς τους δείκτες αντιλαμβάνεστε τι έχουμε μπροστά μας. Πάμε να δούμε λίγα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Αντιμέτωποι με μια βόμβα χρέους που φτάνει τα 607 δισεκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς περίπου 3,4 φορές το ελληνικό ΑΕΠ, βρίσκεται η χώρα μας. Οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κρίση τιμών με ελάχιστη στήριξη από την κυβέρνηση, κάτι το οποίο δυσχεραίνει τα πράγματα τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικονομία γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται την προσεχή Τρίτη να εισηγηθεί στους υπουργούς οικονομικών αυστηρότερη εποπτεία για την Ελλάδα και άλλες υπερχρεωμένες χώρες, παρότι θα παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο η αναστολή των γενικών κανόνων για το έλλειμμα και το χρέος, όπως αναφέρει το πολίτικο σε δημοσίευμά του. Μιλώντας σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο αρμόδιος επίτροπος οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι είπε πως η Ελλάδα ίσως να βγει από την εποπτεία το καλοκαίρι ή στο τέλος του έτους. Well, I think we know that the surveillance process is supposed to be there until August 22, considering all the efforts done by the Greek citizens and the Greek authorities. The Commission is oriented to confirm this timeline. As far as the installments are concerned, this is for the Eurogroup to decide. It is quite possible to have two different installments in summer and at the end of the year, but this is a decision that should be taken by the Eurogroup. Την ίδια ώρα, στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Κομισιόν προτείνει την επέκταση της ρήτρας διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για όλα τα κράτη-μέλη, ωστόσο βάζει αστερίσκους και χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, επισημένοντας την ανάγκη περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής για την σταδιακή μείωση του χρέους. Ο κ. Τζεντιλόνι έριξε προειδοποιητικές βολές, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στην μείωση του χρέους. Well, we know that we are under now. The rule of the general escape clause, which means that part of the economic surveillance is not there. In general, two things. First, for high debt countries, I think caution is needed because, of course, challenges are there. Difficulties of especially more vulnerable people are there. But measures need to be targeted and temporary, especially in high-debt countries. And second, of course, through fiscal rules, we can have a more gradual and growth-friendly path of reduction of the debt if we agree on these new rules. But this doesn't mean that caution is no more needed. Για τους δημοσιονομικούς κανόνες, η Κομισιόν προτείνει την συνέχιση της ευελιξίας για το 2023 με παράταση της ρήτρας διαφυγής, αλλά σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023 με συγκράτηση της αύξησης των εθνικών τρεχουσών δαπανών κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη προσωρινή και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων στην ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι χώρες με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ τους θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη σταδιακής μείωσης του χρέους και δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα μέσω σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων τους και της ενίσχυσης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ θα το χαρακτήριζα στην οικονομία μας με το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Θα το συζητήσουμε αλλά και άλλα πολλά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ελλάδος, τον κύριο Καρανίκα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε για μια ακόμη φορά μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρπίνη, για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε ότι οι αριθμοί στην οικονομία είναι αμήλικτοι. Το δημόσιο χρέος είναι 3,4 φορές πάνω από το ΑΕΠ. 140% του ΑΕΠ είναι το ιδιωτικό χρέος, κόκκινα δάνεια, φυλές στην εφορία, ακρίβεια στην αγορά. Πού οδηγούμαστε, κύριε Πρόεδρε?
Δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος για την περαιτέρω πορεία όλων αυτών των αριθμών, ενώ να μειωθούν, με την έννοια ότι είχαμε πρόσφατα ένα παράδειγμα που είναι στο δικό μου τον κλάδο, στα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν την εποχή της πανδημίας, όπου 28 Δευτέρου έλεγε η συγκεκριμένη ημερομηνία και ανταποκριθήκανε όχι παραπάνω από το 5% του συνόλου. Αυτό μας οδηγεί σε ένα εύκολο συμπέρασμα ότι δυστυχώς ή δεν υπάρχει δυνατότητα ή δεν υπάρχει θέληση, δεν έχει το σημασία, το αποτέλεσμα μετράει, για διευθέτηση των χρεών. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν ξέρω που θα οδηγήσει πραγματικά, γιατί όσο συνεχίζεται η κρίση γενικότερα και φαίνεται ότι θα συνεχίσει για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και σαν μπαμπούλας γενικότερα για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξή της. Οπότε θεωρώ ότι οι μέρες της κανονικότητας θα αργήσουν. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος καθόλου, γιατί όπως σας είπα και το βλέπετε κι εσείς, η κρίση συνεχίζεται και ήρθε και η ενεργειακή κρίση για να συμπληρώσει αυτό το εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, το οποίο κάνει τους πολίτες κιόλας και ανασφαλείς, οπότε δεν σπέθουν να είτε να ρυθμίσουν όσες ρυθμίσεις υπάρχουν, είτε να διευθετήσουν το χρέο τους. Πού κάνουμε το λάθος, κύριε Πρόεδρε, και ποιες πολιτικές θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να μην έχουμε αυτές τις αρνητικές καταγραφές που οδηγούν σε αδίέξοδα, έτσι? Δηλαδή θα φαντάζουν τα μνημόνια που είχαμε τα 10 προηγούμενα χρόνια τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται μπροστά μας τώρα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καρεπίδη, πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νοοτροπίας ή είναι, δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικής αδυναμίας. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να δούμε ποια μπορούν να εξυπηρετηθούν δάνεια, να στοχοποιήσουμε τα συγκεκριμένα και με γενναίες ρυθμίσεις θεωρώ θα ήταν μια λύση του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή ο πολίτης έχει να αντιμετωπίσει, πέρα από τα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία κατά κύριο λόγο, έχει δει και τα τρεχούμενα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, αν το συνδυάσουμε με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να τη βγάλει πέρα, που λέμε, στην καθημερινή. Οπότε είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι με εκ νέου γενναίες ρυθμίσεις, πραγματικές ρυθμίσεις, οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθεί ο κόσμος, είτε στο δημόσιο, είτε στο ασφαλιστικό, είτε στις τράπεζες, νομίζω ότι είναι η λύση του προβλήματος. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και ο εξοδικαστικός δεν λειτουργήσε όπως τουλάχιστον είχε διαφημιστεί ότι θα λειτουργήσει, με συνέπεια να συνεχίζονται και τα κόκκινα δάνεια και δεν ήταν η λύση να τα δώσουμε όσο στα ΦΑΜ και αυτά να απειλούν τους συναδέλφους με πολύ περισσότερες και πραγματικά εξοντοτικές λύσεις. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν εδώ την εκπομπή, τη Δήμητρα, τη Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο το Σπιτσέρη από την Καβάλα και τον Κώστα Μαυρίδη από την Κοζάνη, τη Δυτική Μακεδονία. Να ξεκινήσω με τη Δήμητρα τη Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα. Υπάρχει μια διαρροή από την πλευρά της Κομισιόν ότι το Συμφώνο Σταθερότητας θα λειτουργήσει, θα ισχύσει και το 2023. Εμείς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο τι να κάνουμε? Θα πρέπει να περιορίσουμε και να μην μπούμε σε αυτή τη λογική ή να συνεχίσουμε κανονικά την πορεία μας, κύριε Καρνίκα? Εντάξει, οποιαδήποτε βοήθεια έρθει από την Ευρώπη είναι καλοδεχούμενη. Εμείς θεωρούμε ότι, και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, ότι θα μπορούσε τουλάχιστον για την ενέργεια να λειτουργήσει κάτι ανάλογο όπως λειτουργήσε το Ταμείο στην πανδημία. Αυτό θα μπορούσε να απαλύνει κάπως κάποια βάρη που δημιουργούνται τώρα. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει εμείς να προσέχουμε και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο το πώς θα διευθύνει, πώς θα βγούμε από όλο αυτό το κυκαιώνα. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής είναι αποσπασματικά αυτά που αποφασίζονται, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα σύνολο, όλα αυτά τα χρέη που περιέγραψε
και στην προηγούμενη κουβέντα ο κύριος Μαυρίδης, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων που έβαλε προς την πολιτεία, είτε λέγεται δημόσιο χρέος είτε λέγεται ιδιωτικό, θα πρέπει να, για να διευθετηθεί ή τουλάχιστον να πάρει μια πορεία, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο που περιλαμβάνει όλους και όλα. Και πράγματι πρέπει να είναι το σύνολο των φορέων μέσα σε μια διαβούλευση τέτοια, που για πρώτη φορά να προσδοκούμε λύσεις. Βλέπετε ότι συνέχεια προσπαθούμε, βρίσκουμε αποσπασματικά μέτρα που τελικά δεν έχουν αποτέλεσμα. Αυτό δεν μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα? Δεν θα πρέπει επιτέλους να τα πάρουμε όλα μαζί, ούτως ώστε με στόχο στην επόμενη δεκαετία, ας είναι και μακροπρόθεσμο, σιγά σιγά να απαλληλθεί η ελληνική οικονομία από όλα αυτά τα δεσμά? Πάντως, αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε, πριν πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη, δικαιώνουν αυτούς που λένε ότι η ακολουθούμενη πολιτική έχει έναν στόχο να εξαλείψει τη μεσαία τάξη, τη μικρή επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, που είναι κεραχοκαλιά ουσιαστικά, έτσι είναι το 90% στη χώρα μας, και να ευνοήσει τα μεγάλα σχήματα, τα συμπρακτικά σχήματα, τα trusts και τις πολυεθνικές. Αυτό καταγράφουμε εμείς, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, επειδή είστε άνθρωπος του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, το ρωτώ. Κύριε Καλπίδη, το περιγράψατε μια χαρά. Νομίζω ότι είχε αποκαλυφθεί ήδη από την έκθεση Πισαρίδη ότι αυτός είναι ο τρόπος. Όμως οι εμπνευστές όλων αυτών των σχεδίων δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Σαφέστατα εξαντλήσουν τους μικρούς, σαφέστατα πάρα πολλοί θα κλείσουν. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι αυτό είναι εις βάρος και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Η χώρα μας, το DNA της χώρας είναι η μικρή επιχείρηση. Μόνο έτσι αυτοί οι εμπνευστές προφανώς δεν έχουν πάει και στην ελληνική περιφέρεια. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορούν να είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικά στο δικό μου το κλάδο. Όλες αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είτε ασχολούνται περιφερειακά με τον τουρισμό, είτε με το κλασικό Έλληνα καταναλωτή, θα υπάρχουν. Άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους τους οποίους θα ενδυναμωθούν και θα είναι πραγματικά υγιείς επιχειρήσεις, επωφελία του Έλληνα καταναλωτή και της ελληνικής οικονομίας. Νίκο. Κύριε Καρενίκα, δεν είναι πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά. Προφανώς το έχετε συζητήσει και το έχετε θέσει πανηλημμένως ξανά και ξανά στα κυβερνητικά όργανα. Ποιες είναι οι απαντήσεις τους? Τι λέει ότι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το απόλυτο αδιέξοδο? Προς το παρόν δεν νοούτε, όπως και εσείς, είμαστε θεατές κάποιων μέτρων που η επικεφαλίδα, αν μπορούσαμε να βάλουμε, είναι επιδοματικά, επιδοτήσεις. Με επιδοτήσεις όμως δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, απλά παρατείνεται, το πηγαίνουμε για λίγο πιο μετά. Συνήθως είναι τακτική των περισσότερων κυβερνήσεων να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, θα έλεγα εγώ, και να κερδίζουν χρόνο. Γι' αυτό μιλάω για εθνικό σχέδιο σωτηρίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η χώρα μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Βάσει πάνω σε αυτούς πρέπει να χτίσουμε και νομίζω ότι εν ώψη και της νέας εποχής της ψηφιακής, καθώς και της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Έτσι από μόνο του κανένα χρέος δεν θα λυθεί, κανένα χρέος δεν θα συμμαζευτεί και βλέπουμε και διαπιστώνουμε, κάθε φορά κάνουμε διαπιστώσεις χρονιά με χρονιά, πόσο μεγάλος είναι το χρέος. Πού θα πάει αυτό? Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Ναι. Κώστα. Εγώ θέλω να περιγράψω, επικαλούμενος και πρωινή δήλωση του κ. Σκυλακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας, λέγοντας ότι σε ερώτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ότι αυτό δεν θα συμβεί γιατί δεν το αντέχει η χώρα, γιατί είναι βασικό έσοδο, αλλά ό,τι προκύψει ως συν μαζί με την ενίσχυση από τον τουρισμό θα δοθεί ξανά πίσω, δηλαδή με τη μορφή επιδομάτων. Επειδή όμως, κύριε Πρόεδρε, η αγορά και η επιχειρηματικότητα που γνωρίζετε πολύ καλά από όλους μας είναι και ψυχολογία, τι είδους ψυχολογία μπορεί να έχει σήμερα η αγορά, όταν ήδη μαθαίνουμε από την Ευρώπη τα νέα ότι η χώρα μας είναι στο στόχαστρο μαζί με την Ιταλία για τον εκτροχιασμό των χρεών? Ναι, και νομίζω ότι πήραμε και τα καμπανάκια την προηγούμενη εβδομάδα ιδιαίτερα. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει ψυχολογία.
Και γι' αυτό ειδικά ο τζίρος των καταστημάτων του λενεβορίου είναι τόσο πεσμένος. Ειδικά στα είδη τα ελαστική ζήτηση, ένδυση, υπόδηση, οικιακές μικροσυσκευές, θα δούμε και μία βουτιά στον τζίρο. Γιατί όλοι το αφήνουν για πιο μετά, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης. Και το κακό είναι ότι κάνουμε κάθε μήνα και νέο ρεκόρ στον πληθωρισμό, νέο ρεκόρ στην ακρίβεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έχει πλήξει πολύ το ηθικό του καταναλωτή, με συνέπεια να το βλέπουμε εμείς ιδιαίτερα στους τζίρους των καταστημάτων μας. Πραγματικά προσπαθώ να βρω λόγους να πω κάποια αισιόδοξα, αν θέλετε, μηνύματα. Δεν βρίσκω πλήν του τουρισμού. Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός ξεκίνησε με καλές προοπτικές, ήδη κάποιες αφήξεις είναι πάνω και από το 19, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρώτον, δεν μεταφράζεται σε κίνηση στους άλλους τομείς της οικονομίας. Και κάποια στιγμή πρέπει να μας πούνε και τι αποτύπωμα φέρνει ο τουρισμός, δηλαδή πόσα μένουν στη χώρα μας από όλες αυτές τις αφήξεις. Και ποια είναι η σύνδεση του λεανεμπορίου, της εστίασης, της αγροδιατροφής με αυτό το οποίο το πολυδιαφημιζόμενο τουρισμό, που ναι, το χειροκροτώ πραγματικά και θέλω να πάω στο δυνατόν καλύτερα, αλλά πρέπει να το συνδέσουμε και με τους άλλους τομείς της οικονομίας. Διαφορετικά, με μονοκαλλιέργειες τύπου τουρισμού, το οποίο το έχουμε ξανακάνει, νομίζω ότι και αυτό θα πάει στο μεγάλο κουβά της απεσιοδοξίας. Όμως μένω εδώ πέρα ότι πραγματικά ο τουρισμός πάει καλά και οφείλουμε πάλι με σχεδιασμό να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός, το οποίο αγγίζει τουλάχιστον τη μισή Ελλάδα, ίσως και παραπάνω. Κύριε Καρανίκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Έτσι. Πάω στον Κώστο Μαυρίδη, λέγαμε για τουρισμό, λέγαμε μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και αυτό βέβαια μας το δείχνει και ο επικείμενος καύσωνας. Για πες μας, Κώστα. Ναι, έχουμε καύσωνα μπροστά μας. Είναι μάλιστα πρωτόγνωρος σε σχέση με τον μήνα που διανύουμε, τον μήνα Μάιο, και θέλει την ιδιαίτερη του προσοχή. Βεβαίως, στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και ξεσπάσματα με ισχυρές βροχές, ακόμα και χαλαρωτοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή, όχι μεγάλη έκθεση στον ήλιο και αντιλιακό. Έτσι, από τώρα το αντιλιακό είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας βοηθάει για την περιόδια ακτινοβολία. Υπήρξε και μια δράση σήμερα. Είδαμε τις υπηρεσίες τις υγειονομικές, τα γνωστά τόμοι να βρίσκονται στις πλατείες προκειμένου να ενημερώσει τον κόσμο και για τον καύσωνα αλλά και για τα κουνούπια του καλοκαιριού. Δεν γλιτώνουμε από το ενεργειακό κόστος. Εκεί που κλείσαμε το θερμοστάτη, τώρα θα ανοίξουμε το air condition. Και είναι και πιο ενεργοβόρα. Να σε καλά, Κώστα. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Είμαστε από τη δεύτερη τόμη Δήμου Εορδέας και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κόσμου, του κοινού, έχουμε έρθει στην κεντρική πλατεία να ενημερώσουμε για τον καύσωνα και για την προφύλαξη από τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε ως πολίτες τώρα εν ώψη του καλοκαιριού? Είναι πολλά που πρέπει να προσέχουμε. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ καλός, τον θέλουμε πάρα πολύ τον ήλιο. Και γενικά στην Ελλάδα τον έχουμε αρκετό. Απλά ο ήλιος εκτός από θετικά έχει και πάρα πολλά αρνητικά. Εμείς είμαστε εδώ να ενημερώσουμε και για τα θετικά του αλλά και για τα αρνητικά του. Τα κουνούπια επίσης δεν έχουν θετικά, έχουν μόνο αρνητικά. Γι' αυτό δίνουμε κάποιες οδηγίες για το πώς θα προφυλαχτεί ο κόσμος από τα κουνούπια. Κάποιοι συνάνθρωποι μας μπορεί να έχουν και αλλεργίες. Φυσικά, τα κουνούπια μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος ιός και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Δίνουμε κάποια φυλάδια στον κόσμο. Αυτά. Είναι μια δράση που θα έχει και συνέχεια. Είναι μια δράση που την κάνουμε κάθε χρόνο, απλά στην κεντρική πλατεία βγήκαμε πρώτη φορά. Συνήθως πηγαίνουμε σε δομές που αφορά τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, ενημερώνουμε, γιατί έχουμε και κάποια φυλαδιάκια που είναι για παιδιά να κάνουν κάποιες εργασίες και κάποιες ασκησούλες για να μπορούν να μάθουν την προφύλαξη από τα κουνούπια. Στην πλατεία βγαίνουμε πρώτη φορά, όπως είπα πριν. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να απευθυνθεί και
στην Δόμη. Φυσικά. Ενημερώνουμε και για το πού βρίσκεται η Δόμη, πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στην Δόμη μας. Είναι δημόσια δομή, μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Όλοι έχουν πρόσβαση στην δημόσια υγεία. Συνταγογραφούν φάρμακα. Έχουμε δύο γενικούς γιατρούς αυτή τη στιγμή. Γράφουν προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς. Βρισκόμαστε Παυλίδα Δαμοπούλου 66. Στην Τολεμαϊδα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε με την υπόθεση του 43χρονου, όπου πέθανε βοήθητος στο Παπα-Νικολάου. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ιτσάτσου. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία αδιανόητη κατάσταση συνέβη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 43χρονος πέθανε αβοήθητος στο θάλαμο των επιγόντων. Πώς άρχισαν όμως όλα? Ο 43χρονος ένιωσε αδιαθεσία, πονούσε πολύ στο πόδι και ζήτησε να έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, όπου τον παρέλαβε και τον πήγε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί τον εξέτασε ο χειρούργος, ο οποίος του ζήτησε να φύγει από το νοσοκομείο, καθώς ήταν καλά. Ο 43χρονος όμως συνέχισε να νιώθει αδιαθεσία και πονούσε και ζήτησε να παραμείνει και να κάνει ξανά εξετάσεις. Τότε προκλήθηκε ένταση με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα, άνδρες της security ζήτησαν από το 43χρονο να φύγει. Ο ίδιος αρνήθηκε και κάθισε σε μια καρέκλα στο θάλαμο των επιγόντων, όπου μετά από λίγη ώρα κατέληξε. Το τραγικότερο της υπόθεσης είναι ότι τον άντρα το βρήκαν 11 σχεδόν ώρες μετά, την επόμενη ημέρα, όταν άλλαζε η βάρδια του νοσοκομείου. Η σωρός του 43χρονου αναγνωρίστηκε μετά από αρκετές ημέρες, καθώς πάνω του δεν είχε κάποιο έγγραφο που να ταυτοποιεί ποιος είναι. Τώρα, την ίδια ώρα, η οικογένεια του 43χρονου μιλάει για ελλείψεις αναφορικά με τη διαδικασία της εξέτασης από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ το Υπουργείο Υγείας ζήτησε να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, και όλα αυτά σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο εν έτη 2022. Έχουμε τα αίτια του θανάτου, ο ιατροδικαστής, υπάρχει ιατροδικαστική έρευνα? Περιμένουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις, ωραία, ώστε να μάθουμε ακριβώς από τι πέθανε. Να σε ευχαριστήσω, Δήμητρα, να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Κατεπίγουσα έρευνα για τα αίτια θανάτου του 43χρονου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά παντός υπευθύνου θα κινηθεί η οικογένεια του 43χρονου, που άφησε τη τελευταία του πνοή σε μια καρέκλα αβοήθητος στα επίγοντα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, όταν λίγο νωρίτερα είχε λάβει εξιτήριο από το ιατρικό προσωπικό. Ο 43χρονος ήταν στο σπίτι του και ένιωσε πόνο στο πόδι, καλώντας το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του στο Παπα-Νικολάου. Έκει τον εξέτασε χειρούργος του νοσοκομείου, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό και τον άφησε να φύγει. Ωστόσο, ο 43χρονος αντέδρασε, καθώς εξακολουθούσε να μην νιώθει καλά, ενώ προκλήθηκε και ένταση με το ιατρικό προσωπικό. Οι γιατροί του νοσοκομείου δεν επέτρεπαν αρχικά να γίνει αναγνώριση της σωρού, καθώς διαπίστωσαν πως ο 43χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό. Μετά από 8 ολόκληρες ημέρες και με παρέμβαση εισαγγελέα, διενεργήθηκε η νεκροψία νεκροτομή, η οποία, όπως λέει η αδερφή του εκλειπώντος, έδειξε πως τελικά δεν νοσούσε με κορονοϊό. Σχετικά με την μεθάνωση του 42χρονου. Κάναμε την νεκροψία νεκροτομή περίπου 6 μέρες μετά το θάνατό του. Από την εξέταση του σωρού προκύπτουν ενδείξεις για πνευμονική εμβολή και πλευροθρόμβωση. Περιμένουμε τα εργαστήρια να μας επαληθεύσουν τη διάγνωση. Από την νεκροτομή δεν προκύπτει ούτε καν βελανονιγμός, δηλαδή δεν προκύπτει καν να λήφθηκε αίμα για εξετάσεις. Συνεπώς, θεωρώ ότι όντως δεν πρέπει να δώσω κυρίως σημασία και να γίνουν όλες οι εξετάσεις του διαγνωστικού ελέγχου για να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη πάθηση διάγνωση, η οποία, μην ξεχνάμε, ότι έτσι πως προκύπτει από το ιστορικό, προκάλεσε και το θάνατο του άτυπου μετά από κάποιες ώρες. Να μας επαληθεύσουν τις υποψίες μας σχετικά με την φλεβοθρόμβωση και την πνευμονική εμβολή, να δούμε και το τοξικολογικό έλεγχο, να δούμε αν προκύπτει κάτι προς πέρα, το οποίο θα συνδέεται φυσικά με τον διαγνωστικό θάνατο. Και τέλος να έχουμε και τα έγγραφα σχετικά από το νοσοκομείο, για να δούμε τελικά τι εξετάσεις γίνανε, τι αποτελέσματα έχουν τα εξετάσεις, αν εκτιμήθηκαν ορθά από τους γιατρούς. Και να παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη και στη Δήμητρα Τζάτσου, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση που αναδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον χρηματισμό του αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης. Δήμητρα.
Ελεύθερος εφέθηκε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Αδαλής, όπως και ο συνεργάτης του στο λογιστήριο όπου έχει, αλλά και η φοριακός και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Μάλιστα, ο κύριος Αδαλής στην πολύ ωραία απολογία του τόνισε ότι ποτέ δεν χρηματίστηκε από τον πελάτη του, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, προκειμένου να διευθετήσει κάποια υπόθεση στην εφορία, αλλά ζήτησε τα χρήματα για την εργασία την οποία προσέφερε. Την ίδια ώρα ο κύριος Αβαρλής συνεχίζει να βρίσκεται εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς υπέβαλε την παρέτησή του, η οποία και έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ελεύθερος με τον περιορισμό της εξόδου από την χώρα, αφέθηκε μετά από την πολύ ωραία απολογία του σε ανακριτική εισαγγελέα ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αβαρλής. Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης ο λογιστής και εφοριακός που κατηγορούνται. Ο φαρμακοποιός του επάγγελμα κατήγγειλε πως ο αντιδήμαρχος με την ιδιότητά του ως ιδιώτης λογιστής ζήτησε φακελάκι για να διευθετήσει οικονομική του εκκρεμότητα. Ο πρώην αντιδήμαρχος κατά την απολογία του τόνισε πως ζήτησε την νόμιμη αμοιβή του και όχι χρήματα για να τακτοποιήσει κάποια υπόθεση, καθώς ο φαρμακοποιός εδώ και καιρό αρνούνταν να τον πληρώσει. Ο πρώην συνεργάτης του από την πλευρά του υποστήριξε ότι απλά παρέλαβε τα χρήματα ενώ αποποιήθηκε οποιασδήποτε ευθύνης. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ίδιο και για τους τρεις κατηγορούμενους. Τέθηκε μόνο ο πιο απαλός, ας το πω έτσι, περιοριστικός όρος, εκείνος της απαγόρευσης εξόδου. Σε όλους. Θεωρώ το γεγονός ότι τέθηκε μόνο αυτός ο όρος ως απόδειξη του ότι αναπτύξαμε με μεγάλη ευχέρεια τα επιχειρήματά μας και ο κύριος ειδικός ανακριτής μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας Εισαγγελέως έβαλε την υπόθεση στα όρια που της αρμόζουν. Δηλαδή, έχει πια τεθεί το ζήτημα ότι είναι μια υπόθεση πολύ μικρότερη από αυτή πίστευε ο καθένας στην αρχή. Και ήταν ένας αδόκιτος τρόπος για τον οποίο λυπούνται πάρα πολλοί οι ιδεολογιστές για να εισπράξουν την νόμιμη αμοιβή τους. Αλλά δεν είχε καμία σχέση με παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, πολλό δε μάλλον με εκβίαση. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Να ευχηθούμε μια όμορφη εβδομάδα και ένα καλό βράδυ Δευτέρας.